Είμαι δημοσιογράφος. Ο σύντροφός μου είναι Εβραίος. Ο ένας μου γιος γκέι. Ο άλλος αναρχικός. Κι εγώ αριστερή φεμινίστρια κόρη μεταναστών. Αν η Χρυσή Αυγή έρθει στα πράγματα, το μόνο μας πρόβλημα θα είναι σε ποιο βαγόνι θα μας βάλουν. Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω η νίκη! Ζήτω! Ένας λόγος παραπάνω που το ξέρω είναι γιατί επαγγελματικά παρακολουθώ εδώ και χρόνια την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Πάντοτε υπήρχε το εθνικιστικό σημείο μέσα στο μυαλό μου. Πάντοτε μεγαλώσαμε αυτά τα ιδεώδη της πατρίδας. Κάποια στιγμή είδα ότι δεν υπήρχε κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος να βρίσκεται στον εθνικιστικό χώρο που να με καλύπτει. Και ήταν μόνο η Χρυσή Αυγή. Και όλοι προερχόμαστε από κάποιο άλλο κόμμα. Δεν είναι πολύ ελάχιστα. Ναι, οι περισσότεροι, ναι. Ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Οι περισσότεροι μου φίλοι είναι αριστεροί. Εγώ πριν ήμουν ψηφοφόρος του Πασό. Μέχρι τον Απρίλιο, πριν πάω, τον αρχές Μαΐου είχα πάει στη Χρυσή Αυγή στον Πειραιά. Είδα τρισέβγαινα παιδιά, νεαρούς, σωστά παιδιά. Λέω, μα τι είναι αυτά που λένε. Εμείς ανάψαμε τη δάδα σε λέει, σηκωθείτε όλοι να πούμε τον εθνικό ύμνο. Ανατρίχιασα, έκλαιγα, το λέω, έκλαιγα. Οι Έλληνες ήταν λευκοί φίλοι. Τώρα, να μου έρθει εμένα εδώ ο Πακιστανός, ο οτιδήποτε κτλ. Να μου αλλοιώσει το χρώμα μου, για ποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, εάν αντιδρούμε, είμαστε ρατσιστές. Είμαστε. Μάθαμε για τον κύριο Ρουπακιά ποιος είναι και τι κάνει μετά τη δολοφονία. Κανένας δεν τον γνώριζε. Το έχω αγοράσει από το Λονδίνο σε γκαλερί. Έχω το original. Δεν σημαίνει τίποτα ότι έχω τον αγώνα χείλο. Αυτό για τα κρεματόρια αφορά τους Γερμανούς. Αν έγινε δεν το κάναμε εμείς. Αν έγινε. Δεν τραβάτε αυτό το πράγμα, δεν τραβάτε. Πάρ' το κινητό, πάρ' το κινητό. Δεν τραβάτε. Συγγνώμη, όχι.